Θυμάστε λίγα χρόνια πριν που γέμισαν οι στέγες σε όλη την Κύπρο με κάτι ψεύτικα μαύρα κοράκια? Ήταν τότε που κάποιος έπεισε παραπάνω από τους μισούς Κυπρίους ότι εκείνες οι μαύρες παντιέρες που αναδεύονταν πέρα δόθε στον άνεμο σαν σύμβολα της κουλτούρας ενός λαού που από τη μια γενιά στην επόμενη βρέθηκε από την πλάτη του γαϊδάρου μέσα στην Πόρσε, που έλεγε και ο ύμνηστος ο Γιάνκος ο Μιχελίδης, θα τρόμαζαν τα περιστέρια ώστε να αφοδεύουν σίγουρα κάπου μακριά από μας και αν είναι δυνατόν στο ψευδοκράτος. Όπως όμως ξαφνικά γέμισε η Κύπρος με τα θλιβερά εκείνα υπτάμενα στιάχτρα, έτσι ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Προφανώς, διότι τα περιστέρια διόλου δεν άλλαξαν τις συνήθειές τους στη διασκεδαστική για αυτά θέα των πλαστικών αρπακτικών. Γιατί τα θυμήθηκα? Γιατί είδα ένα τέτοιο σήμερα πάνω από ένα κτίριο στο παραλίμνη. Βλέπετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν απέραντη υπομονή και επιμονή ότι αυτό το πράγμα κάποια μέρα ξαφνικά θα συντρομάξει επιτέλους τα περιστέρια. Το ερώτημα όμως που έχω να σας υποβάλω αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια αλληγορία. Με βάση αυτό το φαινόμενο που το είδατε και το θυμάστε όλοι, αποφασίστε μόνοι σας ποιοι ήταν οι έξυπνοι και ποιοι ήταν τα κορόιδα της ιστορίας. Ο εισαγωγέας, έξυπνος ή κορόιδα. Τα περιστέρια, έξυπνα ή κορόιδα. Οι Κύπροι που τα αγόρασαν, έξυπνοι ή κορόιδα. Αν καταφέρετε να απαντήσετε σωστά το quiz αυτό, ίσως καταλάβετε και το γιατί πάθαμε τόσα πάθαμε τα τελευταία 60 με 70 χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Όσοι φυσικά καταλάβατε τι πάθαμε.